Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση να παραστώ και να χαιρετήσω τις εργασίες του Φόρουμ Ελληνικών και Κινέζικων Πόλεων. Και θα ήθελα να συγχαρώ όλους και όλες όσοι συνέβαλαν για την πραγματοποίηση αυτού του φόρου. Και αυτό διότι η άμεση επαφή και η σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στους δύο λαούς, στον ελληνικό και στον κινέζικο λαό, συνιστά το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί η ευρύτερη συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες. Η οικονομική, η πολιτιστική, η διπλωματική συνεργασία. Οι σύγχρονοι Κινέζοι και αντίστοιχα οι σύγχρονοι Έλληνες είμαστε κληρονόμοι δύο πανάρχιων πολιτισμών που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της παγκόσμιας πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Αυτοί οι δύο πολιτισμοί και οι λαοί μας με τους αγώνες τους και με τα επιτεύγματά τους μπορούν και σήμερα να αποτελούν πηγές έμπνευσης για ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά μπορούν και να δομήσουν μια ισχυρή και δημιουργική συνεργασία που φυσικά δεν θέλουμε να είναι και δεν θα είναι συγκυριακή, αλλά θα είναι στρατηγικής σημασίας και μακράς πνοής. Όπως είχαμε την ευκαιρία πρόσφατα να τονίσουμε στο πρώτο φόρουμ αρχαίων πολιτισμών που διοργανώσαμε στην Αθήνα και για το οποίο τα Υπουργεία Εξωτερικών μας, οι χώρες μας, συνεργαστήκανε πολύ στενά. Όπως τονίσαμε λοιπόν εκεί, σήμερα έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία να αναδείξουμε τόσο τα κοινά στοιχεία των πολιτισμών μας και την συμβολή τους στον παγκόσμιο πολιτισμό, όσο όμως και να τα παντρέψουμε στις σημερινές συνθήκες. Ιδιαίτερη σημασία προς αυτή την κατεύθυνση έχει το γεγονός ότι το τρέχον έτος, το 2017, αποτελεί έτος πολιτιστικών ανταλλαγών Ελλάδας-Κίνας. Και βέβαια, το γεγονός ότι φέτος η Κίνα θα είναι η τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, το μεγάλο αυτό εμπορικό γεγονός. Ιδιαίτερη σημασία προς αυτή την κατεύθυνση βεβαίως έχει και το γεγονός ότι είχαμε την ευκαιρία εδώ στην Κίνα να υπογράψουμε πολύ σημαντικές συμφωνίες ως επιστέγασμα μιας μακρόχρονης προσπάθειας όριμων έργων που πλέον μπαίνουν μπροστά. Έτσι είχαμε χθες την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομίας και την Κινέζικη NDRC για μια σειρά επενδυτικών πρωτοβουλειών στην ενέργεια, στις υποδομές, στις τηλεπικοινωνίες. Ενώ αναμένουμε και την πρώτη απευθείας πτήση Αθήνας-Πεκίνου από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, κάτι που θα συμβάλλει καθοριστικά στη δυνατότητα Κινέζων πολιτών να επισκέφτονται την Ελλάδα με μεγαλύτερη ευκολία, αλλά αντιστοίχως και Ελλήνων να επισκέφτονται την Κίνα. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια, σε αυτή την προσπάθεια της δημιουργίας μιας σταθερής και στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Κίνα, η συνεργασία των πόλεων, των δήμων της Ελλάδας και της Κίνας έχει ξεχωριστό ρόλο. Και αυτό διότι για να καταφέρουμε να έχουμε μεγαλύτερη δυνατή σύσφιξη σχέσεων, πρέπει αυτή η σύσφιξη να γίνει σε όλα τα επίπεδα. Και το πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ένα από τα κρισιμότερα επίπεδα που μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που μπορούμε να πάρουμε, ώστε το φόρουμ αυτό να παίξει καθοριστικό ρόλο. Η αδελφοποίηση των πόλεων, οι ανταλλαγές των αποστολών, ο τουρισμός, το εμπόριο, η διοργάνωση από κοινού πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς επίσης και η συνεργασία ανάμεσα στα πανεπιστήμια μας, η συνεργασία στους τομείς της αγροτικής παραγωγής και της βιομηχανίας, αποτελούν τομείς που μπορούν να ενισχυθούν από κοινού και σε αυτό το επίπεδο.
Σε αυτή την προσπάθεια υπάρχουν σκέψεις, ιδέες που αξίζει τον κόπο να τις αξιοποιήσουμε. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας καταθέσω ορισμένες από τις δικές μας σκέψεις. Το πρώτο σημείο έχει τη βάση του στο ότι η διαδικασία σύσφιξης των σχέσεων των δύο χωρών και των δύο λαών πρέπει να περάσει πάνω απ' όλα από τους νέους ανθρώπους. Έχουμε μεγάλη εκτίμηση οι Έλληνες για τους Κινέζους και οι Κινέζοι για τους Έλληνες. Όμως πρέπει να μάθουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον και να μην μείνουμε μονάχα στους αρχαίους πολιτισμούς, αλλά να μάθουμε ποιος είναι ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος ζωής οι Έλληνες του κινέζικου λαού και οι Κινέζοι του ελληνικού λαού. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να προωθήσουμε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών και φοιτητών μετά το τέλος του εκπαιδευτικού έτους κάθε χρονιά. Μια πρωτοβουλία νομίζω εξαιρετικά σημαντική και παράλληλα πολύ διαδεδομένη, την οποία πρέπει να προχωρήσουμε. Μια πρωτοβουλία που θα είχε νόημα να γίνεται υπό την αιγίδα των Δήμων, σε συνεργασία με σχολεία και πανεπιστήμια. Και φυσικά η κυβέρνηση θα σταθεί αρρωγός όλης αυτής της προσπάθειας σε ό,τι βαθμό απαιτηθεί. Είναι χρήσιμο να συνδυάσουμε αυτές τις ανταλλαγές μαθητικών αποστολών, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, που είναι εξάλλου και η περίοδος αναψυχής, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των χωρών μας να έχουν μια πρώτη γνωριμία με τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα, τη γλώσσα της κάθε χώρας. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σας προτείνω μια ιδέα έχει ένα σημαντικό συμβολισμό, αλλά συνδυάζει και την ουσία. Θέλω να σας προτείνω λοιπόν να επιλέξετε ορισμένα συμβολικά σημεία και έργα ώστε να δώσουμε τα πρώτα δείγματα γραφής της ελληνοκινέζικης συνεργασίας σε επίπεδο Δήμων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορεί να αποτελέσουν Δήμοι στη χώρα μας που έχουν μια ιδιαίτερη ιστορική αναφορά, όπως ο Μαραθώνας, η Ολυμπία. Και θέλω να καταθέσω εδώ τη σκέψη να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο πάρκο για τον κινέζικο πολιτισμό στη χώρα μας και αντιστοίχως να προχωρήσει ένα έργο, ένα πάρκο για τον ελληνικό πολιτισμό στην Κίνα, σε κάποια από τις πόλεις της Κίνας που θα το επιλέξουν. Το επόμενο σημείο επίσης έχει μια ξεχωριστή σημασία, η επόμενη σκέψη. Πριν από αιώνες, ξέρετε, δύο μοναχοί ήταν αυτοί που περπάτησαν τον δρόμο του μεταξιού και έφεραν κρυμμένους στα μπαστούνια τους, τους σπόρους του μεταξιού στην Ευρώπη. Το πρώτο ευρωπαϊκό έδαφος που πάτησαν ήταν ελληνικό, στον Εύρο, σε μια ιστορική πόλη μας, στο Σουφλί. Θα ήταν λοιπόν πολύ σημαντικό να ακολουθήσουμε το νήμα της ιστορίας και να αναδείξουμε την πόλη του Σουφλίου ως το συμβολικό σημείο συνάντησης ανάμεσα στους δύο λαούς, σήμερα ακολουθώντας τα χνάρια των προγόνων μας. Και να προχωρήσουμε, γιατί όχι, και σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική παραγωγή μεταξιού από κοινού, όπως οι πρόγονοί μας ξεκίνησαν πριν από αιώνες. Και τέλος, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ σε μια πόλη που φιλοξενεί το κεφάλι του δράκου, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή το πιο ουσιαστικό και συμβολικό έργο της ελληνοκινέζικης συνεργασίας της εποχής μας. Να αναφερθώ στον Πειραιά και στο λιμάνι. Πριν από λίγο με τον πρόεδρο Σι συμφωνήσαμε ότι το επόμενο διάστημα θα εργαστούμε από κοινού ώστε ο Πειραιάς να γίνει το μεγαλύτερο, το ισχυρότερο, το σημαντικότερο λιμάνι της Μεσογείου. Πιστεύω λοιπόν ότι έχει τεράστια σημασία να αναδείξουμε το ρόλο της πόλης του Πειραιά. Το ρόλο της πόλης του Πειραιά ως βασικός κόμβος του θαλάσσιου δρόμου του μεταξιού και ένας από τους πλέον κρίσιμους σταθμούς του παγκόσμιου εμπορίου. Και σε αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι ο Δήμος του Πειραιά
έχει να διαδραματίσει πρωτεύοντα και ουσιαστικό ρόλο. Φίλες και φίλοι, η ενίσχυση των δεσμών και της συνεργασίας μας σε όλα τα επίπεδα με την Κίνα, θέλω να γνωρίζετε ότι αποτελεί στρατηγική επιλογή για την Ελλάδα. Η πρωτοβουλία σας είναι ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης αυτής της στρατηγικής επιλογής. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα είναι αρρωγός της προσπάθειάς σας, θα σας παρέσει κάθε δυνατή ενίσχυση και βοήθεια, ώστε να μπορέσετε να υλοποιήσετε τα αφιλόδοξα σχέδιά σας. Να έχετε στο μυαλό σας ότι ανοίγονται μπροστά μας σημαντικοί δρόμοι που πρέπει να αξιοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε, πατώντας όμως σε στέρεο έδαφος, έχοντας σχέδιο και στρατηγική, διότι μόνο τότε οι επιδιώξεις μας μπορούν να στεφθούν με επιτυχία. Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας.